Αντωνίνη με τον Καραγκούνη όταν εκδηλώνουν επίθεση. Ο Λέτο πέρασε έξυπνα για τον Σπυρόπουλο. Τώρα ο Νίνης δοκιμάζει, η μπάλα out από την επέμβαση του Σάχα, ενώ βλέπουμε για λίγο και τον Μπλάνκο. Δείτε πως δοκιμάζει ο Νίνης, πρέπει να έχει βρει την μπάλα ο Σάχα όπως φάνηκε. Ακριβώς σε αυτό το Σπυρόπουλο να εκτελεί για τον Νίνη από την πίεση του Νασούτη στο σταφί στον Καραγκούνη. Κλεισμένος από τρεις αντιπάλους, ο Καραγκούνης αφήνει πλάγια αριστερά στον Λέτο. Νίνης. Μπαλιά για τον Μαρίνο, η κεφαλιά μπλοκάρει ο Σάχα. Θα από την άλλη πλευρά ο Λέτο θέλει να ταλαιπωρήσει τους παίχτες της ΑΕΚ στην άμυνα. Εξαιρετική συνεργασία του Μαρίνου με τον Σισε. Δεν μπορεί ο Σάχα, ούτε ο Λέτο. Είναι η μπάλα καταλήγει out. Μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους το 45 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Δείτε πόσο έξυπνα περνάει ο Σισε την μπάλα για τον Μαρίνο. Σάχα ήταν σε θέση να μπλοκάρει και στην συνέχεια, αφού δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει, ήρθε ο Λέτο να διώξει μακριά από το δεξί δοκάρι, πέφτοντας με την προβολή. Από άλλη οπτική γωνία, μια ακόμη επανάληψη. Παύλο. Έδωσε εντολή στον Κατσουράνη και στον Χρυστοδουλόπουλο να κάνουν προθέρμανση για ενδεχόμενη αλλαγή στην πορεία του παιχνιδιού. Η πάσα του Λέτο για τον Νίνη και πάλι στον Αργεντινό, ο οποίος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ διαγώνια, θα περάσει μπάλα χωρίς να προλάβει ο Σισε. Μπροστά από την εστία του Σάχα. Ήθελε ενδεχομένως πιο κοφτή την παλιά, αλλά ο Λέτο δοκίμασε με το αριστερό. Σουτ δείτε και πάλι. Έκανε, δεν έκανε σέντρα. Ενώ ακολουθούσε και ο Μαρίνος σε πλεονεκτική θέση. Αλλά πιστεύω ότι ο Λέτος, είπα από την αρχή, είναι σε καλή κατάσταση και θα προβληματίσει πολύ το Γιάχιτς, που έχει και κάρτα κιόλας, έτσι μην το ξεχνάμε. Εξαιρετική συνεργασία με τον Νανίνη. Τους βρήκε και πάλι τον Αργεντινό, δεν πρόλαβε. Για την ΑΕΚ, κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο. Θα προλάβει ο Σκόκο, ο οποίος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Αλλάζει πλευρά, το σουτ με το δεξί. Μπάλα φτάνει στον Γιάχιτς που δοκιμάζει και πάλι προβολή γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Που ανοίγει το σκορ. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στο 65 μετά από την ενέργεια του Σκόκο. Από την αριστερή πλευρά. Έπειτα από κόντρες ακολούθησε το σουτ του Γιάχιτς και με προβολή ο Λιμπερόπουλος νίκησε τον Ορέστη Καρνέζη. Δείτε σε επανάληψη πως ταλαιπώρησε το δεξί άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού ο Σκόκος. Στην συνέχεια από την κόντρα ωφελήθηκε ο Γιάχιτς από το γέμισμα του προθυμένου αμυντικού της ΑΕΚ με προβολή. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος κάνει το Παναθηναϊκό ΑΕΚ 0. Εκτελεί ο Λιμπερόπουλος και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 0-2, δεύτερο γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Βλέπετε πώς πανηγυρίζουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Άλλαξε πορεία η μπάλα από την εκτέλεση του Λιμπερόπουλου. Φερέιρα παρακολουθεί την ομάδα του σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο να είναι μεταμορφωμένη σε σχέση με το πρώτο μέρος. 2 γκολ για τον Νίκο Λιμπερόπουλο κόντρα στην παλιά του ομάδα. Δείτε σε επανάληψη. Μπάλα βρίσκει στα σώματα στο τείχος. Αλλάζει πορεία, ξεγελάει τον Καρνέζη. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-2 στο 80 λεπτό. Πολύ σημαντικό προβάδισμα για τον επαναληπτικό, για τη μάχη της πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Νίνης. Πάσα για τον Κατσουράνη. Αυτός βγάζει στον Σισε που δοκιμάζει το σουτ. Διώχνει ο Σάχα σε κόρνερ. Η απάντηση των γηπεδούχων με τον Σάχα πανέτοιμο να αποκρούσει σε κόρνερ το σουτ του Τζιμπρίλ Σισε. Η μοναδική φορά όπου ο Γάλλος μπόρεσε να ελευθερωθεί, να δοκιμάσει το σουτ.